Αγαπητοί μπασκετόφιλοι, καλησπέρα σας για ακόμα μια φορά από τη συχνότητα του The Basketbook. Απόψε φιλοξενούμε έναν πραγματικό συλλέκτη τίτλων, τον αθλητή με τους έξυπνους αγκώνες, που ξεκίνησε τον μπάσκετ στα 16 και μέλλε να γίνει ένας από τους σημαντικότερους παίκτες στην ιστορία της Ιουγκοσλαβίας, τον Zoran Savić. Γεννημένος 18 Εντεκάδου του 1966 στη Ζένιτσα και ύψους 2,8 μέτρων, ο 23χρονος τότε Zoran θα βρεθεί στον πρώτο σημαντικό σταθμό της καριέρας του. Από τη Σέλικ, μια ομάδα της Β κατηγορίας Βοσνίας, θα μεταγραφεί στην Γιουγκοπλάστικα με την οποία θα τα κατακτήσει όλα. Λέγοντας όλα, πρωτάθλημα και κύπελο Γιουγκοσλαβίας, καθώς και το κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης. Επόμενος σταθμός η Μπαρτσελόνα για δύο χρονιές, με την οποία έφτασε ως τα ημιτελικά του κυπέλου Κόρατς, ενώ η συνέχεια ήταν ελληνική. Ο ΠΑΟΚ τον πείθει να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη. Έτσι λοιπόν το 1994 θα κατακτήσουν μαζί το κύπελο Κόρατς απέναντι στην Τριέστε, καθώς και το κύπελο Ελλάδος 95 με αντίπαλο τον Πανιόνι. Ακολούθησε η ομάδα της Ρεάλ, η κατάκτηση της EuroLeague το 98 με την Κίντερ Μπολόνια που ανακηρύχθηκε και πολυτιμότερος παίκτης, η Εφές Πίλσεν, ξανά η Μπαρτσελόνα και τέλος η Σκίπερ Μπολόνια όπου και τελείωσε η καριέρα του. Στα 24 του χρόνια, το 1990 δηλαδή, θα κάνει ντεμπούτο με την Εθνική Ιουγκοσλαβίας όπου και θα παραμείνει έως το 1997. Στην 7χρονη θητεία του με τους Σπλάβη θα χρηστεί παγκόσμιος πρωταθλητής στην Αργεντινή το 90, πρωταθλητής Ευρώπης το 90 και το 95, ενώ το 96 στην Ατλάντα θα κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο απέναντι στην Dream Team των ΗΠΑ. Μετά τη μεγάλη του καριέρα ως παίκτης, θα εργαστεί και ως γενικός διευθυντής σε πολλές ομάδες της Ευρώπης. Αγαπητοί μπασκετόφιλοι, σας ευχόμαστε καλή θέαση! Αγαπητοί μπασκετόφιλοι, φίλοι του Basketbook, καλησπέρα σας για μια ακόμη βραδιά. Άλλη μια μεγάλη τιμή σήμερα και για εμάς και για το εγχείρημά μας, η παρουσία ενός από τους μεγαλύτερους centers όλων των εποχών κατά την άποψή μας στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, του σπουδαίου, του φοβερού και τρομερού, Zoran Savić. Zoran Savić, welcome to the Basketbook, to our podcast. We're very honored to have you here tonight. Thank you so much. Honor is mine. Thank you, sir. Μαζί μας, για μια ακόμη φορά, ο ιστορικός του μοναστηριού μας εδώ, ο Ανδρέας ο Τσεμπερλίδης. Καλησπέρα, Αντρίκο. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα, Θανάση. Good evening, Zoran. Good evening. Παρέα μας ο Θανάσης ο Κασαπίδης, συνεργάτης μας βασικός στο Basketbook, προπονητής, αρθρογράφος, σπουδαίος μπασκετάνθρωπος και συνοδοιπόρος μας. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα, παιδιά. It's an honor, Zoran. It's very nice to have you here, but let's go on because many people want to hear from you many things. Okay, perfect. Χαρά σε Ευαγγέλια λοιπόν, αγαπητοί μου τηλεθεατές, για όλες εμάς τους Έλληνες μπασκετικούς, αλλά ειδικότερα βέβαια είναι η νύχτα των ΠΑΟΚτζίδων απόψε, οι οποίοι πραγματικά μας έχουν κατακλείσει με μηνύματα τις τελευταίες μια-δυο μέρες στο Messenger. Αδειμονούν να δουν τον Zoran Savić, ένα παίχτη τον οποίο τον λάτρεψαν, ζήσανε μαζί του μεγάλες στιγμές. That's why, Zoran, I am delivering you to Andreas and Thanasis to start at the flashback in your playing career all the way up to date. Okay, no problem. Andreas. Okay. Thank you, Christo. Zoran, good evening again. Let's go back. Very back, very way back. You were born in Yugoslavia in 1996. In both, yes, 1966. Was, yes, Bosnia, Zenica. Yeah, in Bosnia, Zenica. In that time, Yugoslavia was the golden years for Yugoslavian basketball, for the Yugoslavian national team, with many great players, European championships, Olympic medals, world medals. But you didn't start playing basketball as a kid. You were a bit late, about 12 years old, 13. I was like almost 16 years old when I started to play basketball. I played football before,
like everybody, you know, in my city, you know, because we have a soccer team in first division, you know. The city was 70,000 people in, and the main sport was football, and everybody was trying to play football. I was goalkeeper, you know. I grew up, you know, so much, you know, and I left on 13. Like everybody, you know, they everybody said, you know, that they have some injuries, you know, that they start to play basketball, you know, they start to play football. And I started to play football because I grew up, you know, I didn't like it, you know, so much. I started, you know, the 16 years old, and with 19, I was doing the military, the four year, and maybe 385 days, you know, I stay doing the military, you know. After 3 years that I start playing basketball, you know, I spend 1 year doing military. You know, it's very unusual. This my career is not normal that the kid who start the 7-8 years old, you know, to play basketball and put all the effort, you know, just in one sport. You know, I try a little bit of everything, you know, but after the military, I was ready, you know, to go into university and to play basketball, you know. But you know, professionally was difficult, very difficult, you know, to put together the university and two practices, you know. And when I go to and I signed for Yugoplastika, it was impossible, you know, at the time. Okay, να μεταφράσουμε, αξίζει τον κόπο. Το ερώτημα του Ανδρέα του Τσεμπερλίδη ήταν πώς και ο Ζόραν δεν ξεκίνησε το μπάσκετ σε μια νορμάλ παιδική ηλικία όπως ένας μέσος μπασκετμπολίστας, δηλαδή εκεί περίπου 8 με 10 χρονών. Ο Ζόραν μας είπε ότι δεν είχε ψηλώσει πάρα πολύ όταν ήταν μικρός και έτσι τον κέρδιζε περισσότερο το ποδόσφαιρο, το φούτμπολ που λέμε. Αργότερα στα 14-15 του χρόνια σήκωσε λιγάκι μπόι και ξεκίνησε ουσιαστικά το μπάσκετ 16 χρονών. Δεν είχε κάποιες σπουδαίες προδιαγραφές έστω και σε εκείνη την ηλικία. Μετά πήγε και πανεπιστήμιο και μπράβο του. Και ήταν κάπως δύσκολο σε εκείνα τα χρόνια 18 με 20-21 χρονών να συνδυάσει πρωταθλητισμό και ακαδημαϊκές σπουδές. Και μάλλον από εκεί, Ανδρέα, και μετά αρχίζει το story. Αυτό ακριβώς θα πάμε τώρα. Zoran, even though you started playing basketball a bit old, and in a team like Celik, that time Celik wasn't in the first division for Yugoslavia, right? It was in the second. No, it was in the third and fourth division. You know, at the time we played like third division. And we go to after with the fourth division, and you play the summertime. You know, they spend like 5 years to playing the every old year. You know, because you know it's at that time the like fourth division was the playing just in summer outside of the and outside courts. You know, and then when we go to the third division, we play all the winter. If not, you know, we need to wait. You know, for 6 months without basketball. You know? It was difficult. You know that. At that time, you know, basketball was so different. Χρήστο, η επόμενη ερώτηση, απλά να κάνουμε διευκρίνηση για τους θεατές. Ο Ζόραν πήγε σε Γιουγκοπλάστικα σε ηλικία 23 χρονών. Η Τσέλικ, η ομάδα που αγωνιζόταν τότε, όπως μας είπε, ήταν μια ομάδα της τρίτης κατηγορίας της Γιουγκοσλαβίας. Τέταρτη, συγγνώμη. Και όμως τα λαγωνικά της Γιουγκοπλάστικα. Σαν να λέμε τώρα αλφα τοπικό. Ακριβώς. Και όμως τα λαγωνικά της Γιουγκοπλάστικα τον εντόπισαν στην τέταρτη κατηγορία Γιουγκοσλαβίας. Και πήγε ο ίδιος ο Μπόζιδαρ Μάλκοβιτς αυτοπροσώπως, ο πρωταθλητής Ευρώπης Μπόζιδαρ Μάλκοβιτς, και ζήτησε από τον Ζόραν να πάει στη Γιουγκοσλαβία. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει, τι σήμαινε γιουγκοσλαβικό μπάσκετ. So, Zoran, και as I said, πριν προχωρήσεις, να σημειώσουμε ότι τα πρωταθλήματα της κατηγορίας ΧΥΠΣΙΖ, της τέταρτης κατηγορίας δηλαδή που έπαιζε τότε ο Ζόραν, γινόντουσαν καλοκαίρι. Έτσι, ναι. Και για 6-7 μήνες φθινόπωρο χειμώνα ο Ζόραν και οι συμπαίκτες του ήταν χωρίς αγώνες και γινόντουσαν και στα ανοιχτά. Κατά καλό καιρό. Συνέχισε. Zoran, as I said to the Greek fans that are watching now, Celik was a fourth division team, but even though the scouts of Yugoplastika, the champions Yugoplastika, the European champions Yugoplastika, found you, and Bozdar Malkovich came and took you to Yugoplastika. It was a shock, I believe, for you.
Yeah, on the beginning, when the Jugoslavia called me, I was playing for second division because Celik was in fourth division, third division, and we go to second division that year. But on the beginning, I was agree with Cibona Zagreb first, maybe on the beginning of the January. But they have some problems in inside of the institution of the that they changed the coach or president. I don't know what happened. You know, they didn't call me, you know, for 5 or 6 months. You know, and after that, my assistant coach of Jugoplastika, Kosta Jankov, was the one of the coaches of Red Star with Boža Maljković, the maybe 3 or 4 years ago, and they contact him and they call me. They came to Zenit and we agree in 5 minutes. You know, for me it was, you know, unbelievable that the European Championship, you know, the coming there with the one of the three the biggest names, you know, in Yugoslavian basketball, like I think so was Rato Tvrdić, Skansi was coming, you know, to my city. It was very easy, you know, for them, you know, to sign me. You know, I was really very surprised, you know, but you know. It was good. It was really good. Ναι, η ομάδα του τότε, η Ζέλιτσα, αν δεν κάνω λάθος, Ανδρέα. Τσέλικ Ζένιτσα. Τσέλικ. Τσέλικ Ζένιτσα. Η Τσέλικ. Σημαίνει ατσάλισσα Ιουγκοσλάβικα. Χρήστο, ατσάλι. Ατσάλι, μάλιστα. Ζωράν, in Serbian steel, right? Τσέλικ means steel. Ατσάλι. Ατσάλι. Excellent. Λοιπόν, Ανδρέα, να το μεταφράσουμε αυτό, αξίζει τον κόπο. Η Τσέλικ τότε, από ό,τι φαίνεται, ήταν κάτι σαν τον Εξπρές των Αμπελοκήπων, το δικό μας, στη δεκαετία του 80-90. Ανέβαινε τις κατηγορίες από το Α τοπικό, στη Γ εθνική, την τωρινή, στη Β εθνική, στην Α2. Άρα, λοιπόν, όταν ήρθαν όταν έγινε το deal της μεταγραφής του, ήταν στην Α2 τότε η ομάδα του, είχε συμφωνήσει πρώτα με την Τζιμπόνα, αλλά έγινε προφανώς κάποιο διοικητικό πατατράκ, κάποια διοικητική ανομαλία, έπαυσε να προφανώς να, αυτή η συνεννόηση που υπήρχε με την Τζιμπόνα και τότε έπεσε ο Κώστα Γιάνκοφ, καλή του ώρα assistant coach τότε στη Red Star παλιότερα και βοηθός του Μάλκοβιτς στη Red Star παλιότερα. Και έγινε το φοβερό και τρομερό η μεταγραφή του, η απρόσμενη και για τον ίδιο στη Γιουκοπλάστικα, η οποία ήταν ένα σοκ για αυτόν, γιατί ξαφνικά από το πουθενά προσγειώθηκε στην πρωταθλήτρια Ευρώπης. Zoran, but you were so good. Συγγνώμη, Θανάση. Λίγο πριν συνεχίσουμε να πούμε ότι και σήμερα τρέχει ο διαγωνισμός μας του μπάσκετμπουκ, όπως κάθε φορά και σε κάθε εκπομπή. Έχουμε τα δύο φανταστικά δώρα από την εταιρεία Νίκαν, του φίλου του Νίκου του Ανδριόπουλου, την μπλούζα του μπάσκετμπουκ και το καπελάκι του μπάσκετμπουκ. Και σήμερα από τον Άκη Ζωγραφάκη, τον αδερφό και το Flight Club Cos, έχουμε μία μπλούζα Jordan Paris Saint-Germain. Σήμερα σε ό,τι μέγεθος θέλετε, δεν είναι youth. Οπότε στέλνετε τα μηνύματά σας από μια καλησπέρα, από μια ερώτηση, από ένα σχόλιο που έχετε να κάνετε για τον Zoran Savic και μπαίνετε αυτόματα στο διαγωνισμό. Και πριν συνεχίσουν τα παιδιά, επειδή έχουμε πάρα πολλά σχόλια, να πούμε την καλησπέρα μας σε όλους όσους μας έχουν στείλει: τον Σίμω τον Σιρόπουλο, τον Γκάμπριελ Κουβαρά, τον Γιώργο Σταμπολίδη, τον Γιώργο Τωσί, τον Φώτο Παναγιωτόπουλο, τον Γιώργο τον Παναγιωτίδη, τον Χρήστο τον Κάτο. Και έχουμε κάποια σχόλια. Παιχτάρα Zoran που λέει ο Νότος ο Μαγκόγιας, ο φίλος ο Τόντο Τσά, καλησπέρα σε όλους. Τελικό Savic, πανέξυπνος παίχτης, μεγαλώσα μαζί του. Ρωτήσω να μας πει 2-3 δυσκολότερους αντιπάλους που αντιμετώπισε. Είναι μια από τις μόνιμες ερωτήσεις μας. Αγάπη και σεβασμό για τον Ράσιο Zoran. Proud for pound. Pound for pound. Από τους καλύτερους παίχτες στην εποχή του. Λεωνίδας Δεδέουλ, top 5 της θέση 4. Γίνεται από εκεί θορυκτό με φοβερό πασχετικό μυαλό. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα σας, Zoran. Σε ευχαριστούμε για τεράστια προσφορά στον ΠΑΟΚ. Hi Zoran. Thanks for the contribution of the big 93-95 ΠΑΟΚ team. It was you who taught us that you don't have to be 213. Centimeters tall to call yourself a great center. Your mental, your winning spirit, and of course, your elbows were second to none to the Greek League. αυτά και συνεχίζει. Και ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, ο φίλος, είναι αυτοί που μεγάλωσαν με Γκάλ Γιαννάκη μας και εμείς μεγαλώσαμε με Savic και Μπάρλοου. Μας δίδαξε πώς παίζεται η θέση χωρίς χαρισματικά αθλητικά προσόντα και με μυαλό. Everybody on the comments, Zoran, is talking about your mentality, about your mental attributes of the game, not so your body, and they are very excited to have you here, to see you with us tonight. So, Andrea, go on. Zoran, even though you came from Celik, you were so good
that you find your spot in Igoplastica. You took again the European Championship in Saragossa, and Duda called you for the Mundo Basket in Argentina. Yes, yes, it was, you know, strange summer, you know, even for Igoplastica at that time, you know, because, you know, that together with me, they signed Naglis for second division, and also Naumovski from second division, you know, they were champions of Europe, you know, the best team in Europe, and they signed three players from the second division. It was very, very young, you know, but, you know, at that time, you know, I was very lucky, you know, to get the same chance, you know, to play the games immediately with Igoplastica to make my contribution, because Raja was signing for Boston Celtic at that time, and Sobin was trying to go out of the team to find some job in outside of the country, and the first game that we played against the two best opponents, you know, the Cibona in Zagreb and the Red Star in Belgrade. And we won both games, you know, and I play, you know, very well, you know, I play like 30 minutes both games, you know, I scored like my first game in from second division to first one with Igoplastica. I was scoring like 27 points or 25 points in second, like 20 points, you know, against two biggest teams, you know, and then on the road we play. And, you know, for me it was a really, really good, you know, to start with and to win first two derbies, you know, outside of our hometown. Τα δύο πρώτα του παιχνίδια ήταν ντέρμπι. Αν άκουσα καλά, Αντρέα, τότε η Γιουκοπλάστικα έκανε εκτόν από τη λεγόμενη Α2, από τη δεύτερη κατηγορία. Ήταν τρεις παίκτες. Ήταν ο Ζόραν και άλλοι δύο. Για να επισημάνουμε δηλαδή την παραγωγική διαδικασία που ελόχευε και παρήγε το από κάτω κατηγορίες της τότε Ενωμένης Ιουγκοσλαβίας. Έβαλε 27 πόντους στο πρώτο του παιχνίδι ερχόμενος από την Α2 με τη Γιουκοπλάστικα. Τούφεξε, να το πούμε και αυτό, γιατί χρειάζεται και η τύχη στον αθλητισμό και στη ζωή γενικότερα, όπου ο Ράτζα τότε εκείνο το καλοκαίρι υπέγραψε στους Boston Celtics, και ο Σόμπιν απέτησε να φύγει, ήθελε να αναζητήσει την τύχη του στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν ο δρόμος ήταν ανοιχτός, αλλά ο Ζόραν είχε και τα άντερα, είχε και το ταλέντο και την αξία, και μπήκε, he stepped in που λένε και στο χωριό μου, αμέσως, και έδειξε την αξία του από την πρώτη μέρα, την πρώτη αγωνιστική. Ζόραν, next year, 1991, it was the year of the great changes in your life, in everything that you even know. Boza has left for Barcelona, Ivanovic also, Dino goes to Roma, and it was only you, Antoni, Perasovic, the old school. Yes. But even though in Paris, even though the jersey said Pop 84, in Paris, you still wear Igoplastica. Yes, in original name was Igoplastica, even without you know, three starters, you know, from previous season. But, you know, its mentality was the same. Coach was the different, because Mike was left and signed for Barcelona. And it was, you know, it's a turbulent year. We have some injuries. You know, I was injured in February. I broke my hand, you know, for they told me, like, you know, to be 2 months out of the games, you know. And for us, it was really tough, you know, because, you know, at that time we played like with seven players. It's not like this, like in this period that everybody played with 10 or 12 players, you know, during the games. You know, at that time, if you lose one player of the starter, was difficult. But, you know, I appear, you know, that after 1 week, you know, playing the Yugoslavian Cup, and really team was not so good as previous seasons. We was young players, you know, they get more minutes, but, you know, we have, I think, the big surprise, you know, to win the third time in a row, you know, the European League, you know, in Paris, you know, it was a surprise for everybody. But, you know, it's just we have really the mentality that was built, that you know, for four or five years, you know, in the road.
not just this season was, you know, all the big games, you know, we play, we was ready always to play 100%. You know that still you still consider the real MVP of that Final Four, you, not Tony. No, but you know, it's just, look, Tony was great. You know, Tony was scoring not the looking statistically was not scoring like the 25 points that usually he do. But you know, he was the playing defense unbelievable. He made the three or four block shots. You know, the and even nobody was penetrate anymore. You know, but Tony was our best player. Anyway, you know, because you know Tony was also a great guy. You know, for our team was really one of the leaders. You know, one of the was leader of the team, but he was not the leader who was talking. You know, he was playing basketball really of the high level. Is Tony the best teammate you ever had? Yes, I love him. You know, because you know he always thinking for the team. You know, the team was first, and after that, and he's a very simple guy. You know, he's not the PR guy that he need to promote himself, you know, in newspapers, but he was winning. I think so. It was a guy who won everything, you know, in different teams and the NBA and the best six man. He was winning two or three the rings in NBA. He won everything, you know, and then he was the normal kid. You know, nothing complicated and special. Andrea, κάνε μια μετάφραση, σε παρακαλώ, γρήγορη, γιατί είπε αρκετά. Ναι, απλά ρώτησα τον Ζόραν για την επόμενη χρονιά από το 90 που είχε φύγει ο Ράτζα, είχε φύγει ο Ιβάνοβιτς, είχε φύγει ο Μαλίκοβιτς, ήταν στη Μπαρσελόνα και ο Ζόραν μου είπε ότι ναι, δεν ήταν τόσο καλή ομάδα όσο τις προηγούμενες χρονιές, αλλά είχαν αυτό το πνεύμα του πρωταθλητή, ήταν πολύ δεμένη ομάδα, είχαν πολύ καλούς παίχτες και έτσι η Γιουγκοσλάβια κατάφερε να κερδίσει ξανά στο Παρίσι το τρίτο συνεχόμενο κύπελλο πρωταθλητών, παρότι δεν ήταν φαβορί. Του είπα ότι ακόμα και σήμερα πολλοί πιστεύουν ότι αυτός ήταν ο πραγματικός MVP στο Final Four του Παρισιού και όχι ο Τόνι. Μην τον εκπουρδίζεις τον άνθρωπο, ρε. Και ο Ζόρα προς τιμή του είναι πολύ... σεμνός, ταπεινός, τα πάντα. Είναι πολύ σεμνός και μου είπε ότι ο Τόνι άξιζε αυτό το MVP παρότι δεν σκόραρε ο συνήθως του μέσο όρο πόντων του γιατί έπαιζε για την ομάδα, ήταν ένας παίκτης ομάδας. Και ήταν ο καλύτερος συμπαίκτης που είχε ποτέ και το απέδειξε αργότερα και σε όλες τις ομάδες που αγωνίστηκε. Ζωράν, we have hosted in this show also Dino Raja. And I asked him back then, if Yugoplastika had stayed together, all the players in Yugoplastika, what would have been? And he told me that you have won straight 10 Euroleagues. Did you believe that? I think because, you know, he was very young, you know, when I think so, when he left, he was born 67. He was like 23 years old or something like that. You know, he left from the team, you know, he was nobody was the young. He was Ivanovic was old one and he was like over 30 years old. But the rest of the teams, everybody was young. You know, I was 66, Raja 67, Kukoc was 68. You have Naumovski, you know, we came together and Naumovski was not in the team, you know. After that, he made the unbelievable career, you know, that and he was one of the best scorer in European basketball. Yes. He was not in the team at that time, you know. He was a best player. Yeah, but because, you know, quality of the team was unbelievable because you have two point guards from national teams, you know. You have Perasovic that was unbelievable scorer for years, was the best scorer in Spanish championship. And every position was very... They cover with two very good players, and then when you see now the our practices was, you know, surviving, you know, because, you know, it was like 6-7 hours daily, you know, with Boža Maljković, you know, they was, you know, we put unbelievable effort, you know, for every practice. Most of the practices was tougher than the games. You know. It was war in the practice. It was like war. Yeah. But it was fight. You know, every practice. You know, and the morning with the tape, and afternoon with the tape, and you know, running up and down every 45 minutes. Last 45 minutes of the practices. You know, and really was the tough. But you know, it's everybody was satisfied. You know, when you win something, you know, and the end of the season, everybody's happy. Καλά, παιδιά, έχω πάθει πλάκα, είναι τρομερά περιγραφικός, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχω μπει σε μια
χρονοκάψουλα και έχω προσγειωθεί στο τότε σπλίτ και βλέπω προπόνηση διπλό το Μάλκοβιτς να ουρλιάζει και να γίνεται σκοτωμός μέσα στη ρακέτα, ένα Σάβιτς να πετάει αγωνιές, ο Κούκοτς να κάνει να είναι σαν το σκιέρ μέσα στο γήπεδο. Μας είπε ότι ο Ναουμόσκι τότε, ο οποίος μετεξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους σκόρε των ευρωπαϊκών γηπέδων, δεν είχε θέση στην ομάδα. Ήταν ο 12ος παίκτης. Ήταν ο 10ος παίκτης. Δεν είχε θέση. Yes. Απλά ρώτησα τον Ζόραν, οι θεατές να το θυμούνται. Όταν είχαμε φιλοξενήσει τον Ντίνο Ράτζα, τον είχα ρωτήσει αν η κυκοπλάστηκα και αυτοί οι παίκτες μένανε μαζί, τι θα μπορούσε να έχει γίνει. Και τότε ο Ντίνο μας είχε πει ότι θα κέρδιζε 10 συνεχόμενα κύπελλα πρωταθλητριών. Ο Ζόραν συμφωνεί σε αυτό. Και εγώ προσωπικά συμφωνώ σε αυτό. Και εγώ συμφωνώ. Γιατί όπως είπε, ήταν όλοι σε μια πολύ παραγωγική ηλικία. Ήταν όλοι πιτσιρικάδες, ήταν 22-23 χρόνων. Ο μόνος μεγάλος ήταν ο Ιβάνοβιτς, οπότε είχε μέλλον πολύ αυτή η ομάδα. See, Zoran, from what we see, all this young talent you guys were having, not only in PAP 84, Yugoplastica, and maybe a couple of other teams back then, your methodology, your procedure was almost as good as the American Collegiate Basketball Association, as the NCAA. Only Yugoslavia, United Yugoslavia and America through the NCAA were able to produce such great players and to transform talent into a high-level player between the ages of 18 and 22. How did you guys do that? What was the philosophy? How come in Yugoslavia coaches were such maniacs in a good way with the young talents, with the young players? Who was the instigator of this philosophy in the old days? The mentor who forced Yugoslavian basket to work on so much on young talents? I think so. No other choice, you know. Rules was that that no one can go out of the country to play outside until 20 years old, 28 years old. And you know, it's just Kichanovic, for example. He stopped playing basketball with 30 years old. He played maybe 1 or 2 years outside of the country, you know? And everybody, all the talents and all the quality players, they play in Yugoslavia. Okay. But the first player that he broke this rule was Dražen Petrović. And then he left for Real Madrid, and you know, it's just completely different. That you have two TV stations, and they start the transmission at 11 p.m. And yes. you need to think about the school and about the practices. And now you know, you have a lot of distractions. You know, you have Instagram. I have in my phone 60,000-70,000 the channels, you know. I can see immediately everything, you know, and the information at my time was in the newspapers when you play the Saturday in the third division, and you see next Tuesday in you see the results and everything, you know, and now you have everything is immediately. And I think the school, why the methodology was very good, because on the school, the professors on the schools was the detecting the talents, you know, and he decided to every kid that he was good in basketball, he called the coach of the junior team from the city. If he saw the big guy, you know, that maybe he is good in athleticism, he called the coach from athletic. They was very, very good in detecting the, like, first scouts, you know. And after that, you know, the coaching that every sport was very easy, not like now. And you have like and every thing that you do, you have like maybe 100 people that will say everything is good things, and then 1,000 that is bad, you know, because you know it's completely different. That the coach was the god, you know. When he said something to jump from the first floor, you jump from the first floor, you know, because you know they will give you the success, you know. When I came to Yugoplastica, there was European champions, you know, months before, and you know, it's just, when Michael tell you something to do, it's just the way that how to be successful, and then you don't think about if this is good or bad, you know. This is you need to do this, you know.
this is my and the most of the players, they have same the mentality. And Partizan was the, maybe the level of the talent was the very similar in Jugoplastika, but you know, it's just, I think so mentality was different, you know, because they was young, but with Maljković was the guy who was really tough with the players, and but he was, you know, good, and everything. I told him, you know, when I speak with Boža, and I told him, look, I'm not sure that I will. If I can now to repeat the 1 year with you in Jugoplastika, I said, of course that he will repeat, because you know, this is, he knows that you know that the working hard, you know, the every day and the, for 6-7 hours, you know, it's not easy, you know, and really when you finish the season, I was just resting, you know, and the sleeping like 12 hours per day, you know, for the week, because I was exhausted, you know, because of the practices, of the pressure of everything. But, you know, it was the big coach in 90s was absolutely more easy than today. Well, it's worth translating what, you know, you just said. I mean, actually, this was like a part of a coaching and actually a part of a parent clinic. So we need to translate this, especially for parents and coaches, what you said about today's distractions. Λοιπόν, η ερώτησή μου ήταν τι συνέβη τότε εκείνα τα χρόνια και η POP 84, η Jugoplastika η προηγούμενη δηλαδή, η Partizan και όλο γενικότερα το γιουγκοσλάβικο παραγωγικό μοντέλο ήταν κατάσπαρτο, ολάνθιστο και βγαίνανε παίκτες σοριδών. Και του είπα, και είναι νομίζω παραδεκτό, ότι η ενωμένη Γιουγκοσλαβία, η παραγωγική της διαδικασία αλλά και η αμερικανική μέσω του NCAA ήταν τότε οι δύο ανταγωνίστριες στην παγκόσμια παραγωγή ταλέντων. Και τον ρώτησα πώς, τι συνέβαινε τότε, ποια ήταν η φιλοσοφία της Γιουγκοσλάβικης σχολής, πώς λειτουργούσαν οι μέντορες, οι προπονητές και τι μας είπε ο Ζόραν, και πραγματικά το θυμόμουν από παλιά, αλλά μας το θύμισε Αντρέα και Θανάση και αγαπητοί μας τηλεθεατές. Άκουσον. Οι γυμναστές, ή μάλλον είπε οι καθηγητές στα σχολεία, είχαν μια λίστα με τις ομάδες της πόλης και στέλνανε τα ονόματα των παιδιών που πίστευαν ότι είναι καλά για μπάσκετ κατευθείαν στις ομάδες. Φαντάζομαι μένα τότε τι είχανε, τέλεξ, μετά φαξ, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, ενημερωνόντουσαν οι ομάδες, οι τοπικές της πόλης, από όλα τα σχολεία για τα ταλέντα. Έσπευδαν οι προπονητές των ομάδων και μίλαγαν στα παιδιά μέσα από το σχολικό, στο σχολικό χώρο, και με τους γονείς και με τους καθηγητές, και έτσι γινόταν αυτή η συλλογή παικτών. Να λοιπόν ένας τρόπος και για εμάς να τον μιμηθούμε σήμερα, αλλά με συντεταγμένο τρόπο, Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Πολιτισμού, Παύλα Γάμα Γάμα Αλφα, για την καινούρια, κάποια tips για την καινούρια διοίκηση της ΕΟΚ, που να δούμε πότε και αυτή θα έρθει. Και έτσι λοιπόν, παράλληλα μας είπε ο Ζόραν Σάββιτς ότι οι πειρασμοί ήταν πάρα πολύ λίγοι, όπως και σε εμάς εκείνα τα χρόνια. Υπήρχαν μόνο δύο κανάλια. Μάλλον εμείς εξελιχθήκαμε πιο γρήγορα. Ήρθαν και τα ιδιωτικά όταν ακόμα στη Γιουγκοσλαβία στα χρόνια του ήταν ακόμα μόνο δύο κανάλια. Η τηλεόραση σταμάταγε 11 η ώρα το βράδυ. Ίντερνετ, Instagram, TikTok, TikTok, πώς τα λένε, δεν υπήρχαν για να έχουν περισπασμούς στα παιδιά. Άρα λοιπόν τα παιδιά ασχολιόντουσαν, ελλείψη τηλεόρασης, ελλείψη social media τότε, ασχολιόντουσαν με τα μαθήματά τους και με τον μπάσκετ και με την ξεκούρασή τους. Άρα λοιπόν καταδεικνύεται και απόψε η σημαντικότητα της σωστής διαχείρισης της υπερπληροφόρησης μέσω των social media και αυτού του χασίματος χρόνου πολλές φορές, ωφέλιμου χρόνου πολλές φορές και εν πωλής, στη σημερινή νεολαία, και αυτό είναι αξιοσημείωτο, Αντρέα και Θανάση, που μας το ανέφερε έτσι παραστατικά, να δούμε αυτό πώς... Είναι κάτι που δεν μπορούν να καταλάβουν τα σημερινά παιδιά.
αυτό τώρα πιστεύω ότι λένε, έλα μωρέ τώρα, δεν γίνονταν έτσι τα πράγματα. Και όμως είναι πραγματικά ότι έτσι ήταν η κατάσταση. Έτσι ήταν δομημένο το κράτος, ήταν δομημένη ζωή. Ήταν μια άλλη εποχή, πραγματικά. Έναν όρο μόνο, παιδιά. Αγία Τετράδα. Αγία Τετράδα. Zoran, Holy Four. Of the Yugoslavian basketball. Only this. Holy Four. Yeah, because you know, I think so that the effort of the team it's most important, you know, because you know everybody thinking about right now, even with the players, you know, because I have a lot of contact with the young players that we protect him the too much, you know. I think this is the from the families that because you know they are tired, you know, they need to rest, you know, the schools and everything, you know, because you know they think. They don't listen to the coaches, they listen to everybody else, you know, because the agents, you know, everybody, you know, because, you know, they think everybody knows everything, you know. And I think that we need to go back if we want to be successful to do the two steps back, you know, because, you know, this is not normal situation and we need to change this, you know, because, you know, why Europe, everybody was not happy with Serbia and with Djordjevic's success for 3 years, you know, because you know he was winning the three finals and he lost the three finals. But the problem last time that we won in Serbian basketball was, I think, so in Indianapolis 2002. This is something that is changing in basketball, and we need to think why this happened here. Because you know the problem is that kids are different and we need to approach them differently, because you know we need to find a way how to come and go inside the put everybody together, because you know they are happy working with the assistant coach, with the coaches, with the personal coach for the shot, you know, with the strength coach to put the weight, you know, and everything, you know, they. And now without this, they think that they cannot exist. You know, this is not a. I always calling them. You know, this is the tennis player in basketball team. You know, because they think about themselves. You know, you see the they just looking for their statistics, and I my time the player 18 years old was ready. You know, to play on the senior level. I saw yesterday the EuroLeague the tournament in Belgrade here. With really good teams and with the talents, but believe me, no one from these teams, you know, that I saw that the 6A teams in there, that was not ready, you know, to play on the highest level, the physically, the highest level of the EuroLeague. And now it's impossible, really impossible. They need to grow up, you know, and this is the process that they very important after the junior 2 or 3 years that they get lost. Wow. We need to translate this urgently. Λοιπόν, η λυπηρή διαπίστωση, ξεκινάω από το τελευταίο, του Zoran Savic σε σχέση με το τουρνουά της Ευρωλίγκα των μικρών ομάδων, των εφηβικών ομάδων, των 7-8 ομάδων που παίξανε στο Βελιγράδι και τους είδε live, ήταν ότι ναι, υπάρχει ταλέντο, όμως είναι τα παιδιά ανώριμα. Δεν μπορούν να σταθούν όσο ταλέντο και να έχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα, όπως στεκόμασταν εμείς εκείνα τα χρόνια όταν ήμασταν 17 και 18 χρονών. Τα παιδιά έχουν κατακερματιστεί, έχουν διαφορετικό προπονητή για το σούτ, έχουν διαφορετικό προπονητή για τα βάρη, διαφορετικό προπονητή για την τρίπλα, διατροφολόγο. Με λίγα λόγια, έχουν ένα supporting group, από ό,τι καταλαβαίνω, Αντρέα και Θανάση, από 5-6 νοματέους μαζί με τους ατζέντιδες, κάνα δυο που, όπως μας είπε χαρακτηριστικά ο Zoran, βάλε και τους γονείς. Μάνι-μάνι, μαζευτήκανε γύρω στους 8 με 10 ειδικούς, που ναι, ο καθένας μπορεί να είναι ειδικό στον τομέα τους, αλλά δεν πάβει, αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν, δεν ξέρουν μπάσκετ, να τους ξεφεύγει και άποψη για το μπάσκετ. Έτσι λοιπόν γίνεται το μυαλό των μικρών παιδιών καζάνι, ακούνε, έχουν πολλές διαφορετικές παραστάσεις και γνώμες από διάφορους, αυτό δεν τους βοηθάει να οριμάσουν, γιατί οι γνώμες και οι ετοιματζίδικες λύσεις και οι απαντήσεις που έχουν ανά πάσα ώρα και στιγμή, είτε από τους ειδήμονες που τους περιβάλλουν, είτε με ένα κλικ που θα κάνουν στο ίντερνετ και πλέον φόρα παρτίδα σου δίνουν απαντήσεις για τα πάντα,
Τα έχουν κάνει τα νέα παιδιά σήμερα, τη σημερινή μπασκετική νεολαία, να οριμάζει πολύ αργότερα. Και αυτό είναι ένα σημείο των καιρών, όχι μόνο εδώ, παντού παιδιά, και στην Ευρώπη, βέβαια λιγότερο στην Αμερική, γιατί εκεί πέρα παιδιά ακόμα υπάρχει ο καλογερισμός της ζωής του NCAA που είναι πάρα πολύ strict. Εκεί αν ξεφύγεις ένα πεντάλεπτο, έχασες τη ροή σου και τη σειρά σου για όλη την υπόλοιπη ημέρα. Αν, Αντρέα, επειδή είπε αρκετά, κάποια άλλα πράγματα τα θυμάσαι από την τελευταία του ρίση. Όχι, ευχαριστώ. Με κάλυψες. Okay. Συνεχίζουμε. Okay. Υπάρχουν πάρα πολλά σχόλια. There are too many comments, there are too many greetings to Zoran Savic from all over the country, from many PAOK fans. Θανάση Κασαπίδη, please read in English, please. Some of the comments our viewers are sending for Zoran Savic. Τόσα πολλά που είναι πολύ δύσκολο να διαβάσουμε γενικά. Έχει εδώ ένα από τον Karim Zmair, a great to see Zoran. We grew up watching his star sign across the European continent. Turns out, he's even a better person and one of the kindest individuals. Ο Karim Zmaira είναι φίλος της εκπομπής, φιλέλληνας, ζει στο Ντουμπάι, προσωπικός φίλος του Zoran Savic και δικός μου, και χάρη στον Karim, ο Zoran είναι απόψε μαζί μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον Karim Zmaira. Thank you, Karim. Ο Πέτρος ο Τεζαψίδης, we are lucky we saw you, Zoran, thanks for the memories. Ο Θοδωρής ο Νικολαίδης, thank you, Zoran, for your service to our team. Thanks for the memories, Zoran. You were one of the heroes playing in PAOK, ο Γιώργος Ρωμανίδης. Beast Zoran από τον Θράσο τον Μπουράτο. Zoran Παοκάρα, one of my favorite players, ο Δημήτρης ο Τσαμουρτζής. Ο Ανδρόνικος Σοτάρ, great player. Αποδεκτός από τους κριτικούς, Βάμος Αργιανάρα. You have the approval of all basketball fans, even the Aris fans. Great player Zoran, καλησπέρες. Μεγάλη σχολή, great player από τον Βασίλη Μοσχόπουλο. Είναι πάρα πολλά. Ας συνεχίσουμε. Zoran, PAOK fans never forget you. Thank you for everything. Θανάση, να συνεχίσουμε. The greatest in history of PAOK. Είναι πάρα πολλά. Να συνεχίσουμε και να κάνω μια ερώτηση στο Zoran και να πάμε μετά στο θέμα που καίει τους ΠΑΟΚτζίδες. Πριν τελειώσουμε, να θυμίσω το τρέχει ο διαγωνισμός. Τα σχόλιά σας μπαίνουν στην κλήρωση για τα δύο δώρα από την Νίκα, για τον Νίκο τον Ανδριόπουλο, η μπλούζα και το καπελάκι του μπάσκετμπουκ και η μπλούζα Jordan Paris Σερμένα από το Flight Club Κώστο Άκη Ζωγραφάκη. Απλά Χρήστο, ο Τζον Νίκος Πέτρου, ο φίλος εκπομπής, μας θυμίζει και το σοβιετικό μοντέλο δεν είναι εφαρμόσιμο σε εμάς, γιατί δεν έχουμε στηρίξει επενδύσεις στον σχολικό αθλητισμό, υλικοτεχνικά και επίπεδο καταρρισμένου προπονητικού προσωπικού με γυμναστές που να μαζέψουν 6 ώρες να πάνε σε 3 σχολεία. Δεν γίνεται. Πάμε παρακάτω, Αντρέα. Θανάση, πριν πάμε στον Αντρέα, 3 δευτερόλεπτα να πω στον Τζον Νίκος Πέτρου το εξής. Αυτή είναι η κατάντια και η δυστυχία του νεοελλαδικού κράτους όπως στήθηκε και εξελίχθηκε. Είμαστε ένα κενταυρικό κρατήδιο με μορφή κενταύρου. Πήραμε κάποια πράγματα από το Ανατολικό Μπλοκ και κάποια πράγματα από το φιλελεύθερο το Δυτικό Μπλοκ. Δεν έχουμε κάποια σχολή δική μας. Σε κάποια κομμάτια στον αθλητισμό υιοθετήσαμε τον κρατικό παρεμβατισμό και το χορηγισμό, τη χορηγία, και σε κάποια άλλα κομμάτια υιοθετήσαμε το δυτικό μοντέλο. Γι' αυτό και είμαστε και σαν πολιτισμός, θα έλεγα, και όχι μόνο στον αθλητισμό, με δύο πόδια σε δύο βάρκες. Έτσι, και δεν προοδεύουμε δυστυχώς σε τίποτα. Zoran, in June 1991, the 28th of June, you and 10 still Yugoslavian players, because Yuri was already in Slovenia, you were in the podium of Eurobasket. You were European champions. And in a few weeks later, those guys that you call brothers, the only country you ever known, the only home that you ever known, was dragging in mortal and civil war. Your feelings about that? Yeah, because, you know, it was strange things, you know, because we was playing together, you know, two months, and
And after the war started, you know, it was a difficult situation, you know, because I left Jugoplastika because of the war situation in Croatia and everywhere. And but you know, it was difficult. It was really difficult to explain the people why everything started, because you know now that like 30 years ago, everybody working together, everybody talking together. You know, it's just nothing really changed. Just the passports and then the borders. You know, and this is situation of the Balkans. I think so. You're living there, and then you know that you know war was in our countries in every 50 years. You know, this is not new. Everybody was expecting, you know, something in our land. This. No, but it was stupid. You know, people was dying for nothing. You know, and then now you see that I was born in Bosnia. My wife was born in my city. She studied in Croatia. I was playing in Croatia like 6 hours by car from Split, and you know, and we left together, and we finished in Barcelona. You know, after 2 months. You know, it's really difficult. You know, to explain everything. You know, but you know. And I was lucky, you know, to get the job, you know, and to play basketball, to play sports. But a lot of people, they was with nothing, you know. But also I was playing in the beautiful city with the friends, and I have 2 more years of contract, and I find that to start from the zero, you know, outside of the country was not my plan. You know, in the beginning, you know, to go after 2 years in Jugoplastika to leave the country and to play outside, you know, because you know I live in 30 years outside of the in October will be 30 years that I'm living there, and I play basketball on the highest level just 2 years in Jugoplastika. All my career I done in outside of ex Yugoslavia. Αντρέα, πάμε στα γρήγορα, κάνε μας μια γρήγορη μετάφραση το τι μας είπε. Εγώ απλά να επισημάνω λίγο πολύ αυτό μας είπε και ο Ζόραν, ότι οι εμφύλοι πόλεμοι γενικότερα είναι ό,τι πιο ηλίθιο μπορεί να προκύψει σε έναν λαό, στην ανθρωπότητα ολόκληρη. Είδαμε και εμείς τι μας προέκυψε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και ακόμα υπάρχουν κάποια κατάλοιπα, δηλαδή έλεος πια με αυτό το πράγμα. Πάμε, κάνε μας μια γρήγορη μετάφραση και μετά θέλω 25 λεπτά full power. Βασικά αυτό που είπες, λόγω του Ζόραν για τον εμφύλιο στην Ιγκοσλαβία, μας είπε αυτό ακριβώς, ότι από εκεί που 2 μήνες προπονούνταν μαζί με τους συμπαίκτες του και τους υπόλοιπους Ιγκοσλάβους, ακόμα τότε Ιγκοσλάβους, τα αδέρφια του, και μετά ξαφνικά γύρισε και η Ιγκοσλαβία ήταν σε έναν εμφύλιο πόλεμο, είχε συρθεί σε έναν αιματηρό εμφύλιο πόλεμο, ήταν μια πολύ παράξενη κατάσταση αυτόν. Γιατί ο Ζόραν ήταν Σέρβος, γεννημένος στη Βοσνία, προπονούταν στην Κροατία, έπαιζε στο Σπλίτ και δεν μπορούσε να φανταστεί ποτέ ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο. Και αυτό μας είπε στο τέλος, ότι ήταν ότι ενώ ήταν μόνο 2 χρόνια επαγγελματίας στην Κομπλάσκα, πήγε στη Βαρκελόνη και έμεινε 30 χρόνια στο εξωτερικό. Γιατί ουσιαστικά δεν επέστρεψε ποτέ ξανά στην Ιγκοσλαβία για να παίξει μπάσκετ. Ο Ζόραν από το 90 που φύγε, από το 91 μάλλον που φύγε από την Ιγκοσλαβία, είναι 30 χρόνια ζει στο εξωτερικό. Μάλιστα. So, Ζόραν, πάμε ΠΑΟΚ. Let's go to ΠΑΟΚ. Let's go. ΠΑΟΚ fans are waiting. So, how did you get to ΠΑΟΚ? Οι άνθρωποι μας βρίζουν, δηλαδή έχει περάσει μια ώρα, παιδιά, συγγνώμη, πάμε full ΠΑΟΚ. In summer 93, ΠΑΟΚ was in a strange condition. He had lost the semi-final in Final Four. Φασούλας was gone, Barlow had leave, Livingston, and so, Duda called you. Yes, they did. I received the call from Duda. You know, he was my coach in national team, and I was not thinking, you know, 10 minutes, you know, because you know, it's the Duda at that time was really one of the best coaches that I ever had, and also he's a straight guy. You know, it's not that he will promise you something. You know, they convinced me very easy. You know, I came there and I signed the contract, and then start thinking about the PAOK immediately. I came. Like 4 position, they tried to find somebody in the 5 position, and he called me one day. He said, "What are you thinking? You play 5?" I said, "Well, me, no problem." They said, at the time, it was not big, big difference between 4 and 5 position, and they signed Walter Berry, you know, and it was very successful year, you know. It was I said, "Look, I play with a lot of people, but one of the most talented guys that I ever played offensively was Walter Berry. Unbelievable." Unbelievable. It was the minimum effort, you know, to do something, but, you know, it was unbelievable.
Zoran, was he stingy with the money back then? Yes, of course. Do you know what happened with me and Walter Berry about a month and a half ago? I gave him a call. He's like, who is this? Who is this? I'm like, hey, you, this is Christos. Christos, Christos, hang up because I am paying. Boom. And I had called him. Of course. And he still believed that even though I had called him, he was paying. And then I called him from WhatsApp and I was like, Re malaka tu, Leo, I called you, I'm paying. And he's like, oh, okay, what's going on? You know, Volta never changed, you know, because it was the same guy before. Να μεταφράσουμε λίγο. Λοιπόν, το καλοκαίρι του 93 ο ΠΑΟΚ βρισκόταν σε μια περίεργη κατάσταση. Είχε χάσει το ημιτελικό του Final Four. Είχε χάσει του ημιτελικούς του πρωταθλήματος από τον Ολυμπιακό. Ο Φασούλας έφυγε, ο Μπάρντο έφυγε, ο Λέβικσον έφυγε, ο Βεζιζής έφυγε. Και τότε ο Ντούντα κάλεσε τον Ζόραν, ο οποίος Ζόραν δεν το σκέφτηκε, όπως μας είπε, ούτε 10 λεπτά. Αλλά ο Ντούντα του είχε πει τότε ότι τον ήθελε για τεσάρι. Και δεν τον πολύ εμπιστευόταν τον Ντούντα. Έτσι ακριβώς. Και καλείς δεν τον εμπιστευόταν. Ρώτα το Φασούλα να σου πει ιστορίες. Τέλος πάντων, και έρχεται ο Ζόραν εδώ στην Ελλάδα και του λέει ο Ντούντα: κοίτα να δεις, σε θέλω για πεντάρι. Τι να κάνει, ο Ζόραν προσαρμόστηκε. Ο Ντούντα τότε πήρε τον Walter Berry. Τον έναν τρομερό παίχτη, όπως θυμόμαστε όλοι, και έναν από τους καλύτερους, όπως μας είπε και ο Ζόραν, που έχει συνεργαστεί ποτέ μαζί του. Ο Χρήστος μας είπε και την ιστορία με το τηλέφωνο. Καλά, εγώ ήμουν παρόν και στο Βενζινάτικο, στο τωρινό της Αιτζίαν, στο Πασαλιμάνι, στον Πειραιά, όταν έβαλε, πώς το λένε, κανονική βενζίνη, σούπερ, αντί για κανονική, επειδή ήταν φτηνότερη. Ήμουνα εκεί, με το διθέσιο, το μπλε, το Mercedes. Και το έκαψε. Ναι, γιατί με είχε πάρει τηλέφωνο, μου λέει πάμε, μου λέει να μου δείξει που είναι ο ΤΕ, θέλω να πληρώσω το λογαριασμό του, λέει και δεν πάμε. Και μου λέει ραντεβού στο Βενζινάτικο. Και εκεί πέρα κάει και η Mercedes. Η μηχανή πάμε παρακάτω. Zoran, what do you remember from the Korac season? It was a very strange season, you know, it was unbelievable, you know, because, you know, Duda left, I don't know, maybe it was before Christmas or something, because, you know, we have the money problems, you know, he was fight with the president, or I don't know what happened there, really. And it was a difficult situation, you know, and the assistant coach at that time was really good, you know, because, you know, as we have first game, we lost I think it was semifinal against Scavolini Pesaro by 17 points, you know, 16, 17 points, you know, and then to recuperate this gap, it was difficult, you know. But, you know, then we play at home, you know, with our fans, you know, it was unbelievable. I never played in some situation like at that time against. And they were starting with advantage of 10 points, you know, and then we recuperated everything. It was, but like we won by 30 and something, 38 or something like that, you know. It was unbelievable, the atmosphere and the power fans give us the, for sure, every game between 10 and 15 points, you know, because, you know, it's the pressure on the opponents, you know, was unbelievable. And then they was always with the team, supporting the team, but they never left you back when you play bad or good, you know, they was always supporting the team. I think so this is the one of the best memories that I have about the fans in even my playing time. You have played in many courts, Arena Gripe, Palau Blaugrana, in Italy, in Turkey. Alexandria was the most... Most beautiful, really. And I play, for example, you play in Bologna, and the fans of Virtus Bologna, they know basketball. They know basketball. You know, in Spain, the people know when you dunk and when you start when you make the 3-point shot. You know, nothing else. And in Bologna, they know how you make the good defense and the recuperation, the team effort and defense and everything. They recognize, you know, because even. And they write after the game, you see that they are not just journalists, they're like coaches, you know, they analyze the game and the tactical side and everything. And Pound Fines was, you know, was supporting the team always, you know, in bad times and good times. And this is the situation that really I enjoyed the 2 years that the playing in Greece, you know, because, you know, it's like a really
I came with my teams in the playing almost in Athens, but you know, and always when I come in Greece, I feel my I'm like home. You know, I left you know the ex-Yugoslavia 3 years ago, but really I feel the same situation coming in Belgrade or Athens. You know, the feeling that I am at home, because you know the Greeks, you know, that they are very similar people to Serbian, and really that I have very good relation with lots of people, also with Karim, you know, from Dubai. Yes. Ναι, ρωτήσαμε τον Ζόραν για την εποχή, για τη σεζόν του Κόρατς. Μας είπε ότι ήταν μια λίγο περίεργη χρονιά, γιατί ο Ντούντα έφυγε τα Χριστούγεννα λόγω κάποιων οικονομικών θεμάτων. Αλλά παρόλα αυτά, ο ΠΑΟΚ με την συμβολή του Σούλη Μαρκόπουλου βρήκε τον δρόμο του, μπήκε σε έναν δρόμο. Θυμάται ο Ζόραν το παιχνίδι με τη Σκαβολίνη στα ημιτελικά, αν θυμάμαι καλά, ή στα προημιτελικά. Ημιτελικά, ναι, ΠΑΟΚ. Με μια διαφορά 13-14 πόντων και στη ρεβάνς Αλεξάνδρου. Πόσο? 17, μπράβο. Και στη ρεβάνς Αλεξάνδρου συνέτριψε τη Σκαβολίνη. Και πήγε στο τελικό με την Στεφανέλο, που όλοι θυμόμαστε την κατάκτηση του Κόρατς. Και επίσης, ο Ζόραν, το ρώτησα, έχει αγωνιστεί σε αρκετά γήπεδα στην καριέρα του, στην Αρένα Γκρίπε, στο Σπλίτ, στο Παλαιόπουλο Αγκράνα, στην Ιταλία, στην Τουρκία. Αλλά την ατμόσφαιρα του Αλεξάνδριου, ο Ζόραν δεν την βρήκε πουθενά. Γιατί θυμάται ότι ο παδί του ΠΑΟΚ επιθυμούσαν την ομάδα από την αρχή μέχρι το τέλος. Ό,τι και να γινόταν, αν έχανε η ομάδα, αν κέρδιζε η ομάδα, ήταν εκεί. Και χοροπηδούσαν και όλοι θυμόμαστε τι σημαίνει ένα ελληνικό γήπεδο και ειδικά το Αλεξάνδριο. Ζοράν, if you had a time machine, would you like to play again the fifth final against Olympiakos? Of course, because you know, I think so. I think so. This is the one, maybe of the two finals that I lost. Believe me, I dream yes. the always in that about this game, you know, because you know it was very very. I think so. The key of everything was the our second game that we play during the regular season, because yeah, I think so. We won in first game in regular season in Thessaloniki by 14 points, and we lost by 15 there. You know, atmosphere was not normal. They playing, because you know, I think so. We won the Courage Cup, and immediately after 1 week or 3 days, we played the against Olympiakos in regular. The times if you have maybe 10 or 15 days after the to prepare better game and everything in, and we with the home advantage was impossible, you know, to lose the championship at the time, because you know we was always the beating them by 20 points at home and losing very very the 2 or 3 points in the playing in Athens. But in my opinion that we was very good team and we deserve to win this championship at the time. You know. Θα στενοχωρήσω λίγο τους φιλάθλους του Ολυμπιακού τώρα, Χρήστο, και εσένα. Ζόραν, do you remember the 5 seconds that the referee called you? Yes, of course that I remember. I think so, it's the first time in history of basketball that they call 5 seconds in this important games, you know, because, you know, if somebody press you and you have the ball, this, they can call 5 seconds, but if you stay alone and then nobody's close to you, you know, then they cannot call 5 seconds, you know, but they decide to call 5 seconds. Λοιπόν, μετέφρασε, Αντρέα, έχουμε πάρα πολλά σχόλια. Γίνεται χαμός από φιλάθλους του ΠΑΟ. Λοιπόν, ρώτησα τον Ζόραν αν είχε μια χρονομηχανία, αν θα ήθελε να ξαναπαίξει τον πέμπτο τελικό του 1994 μεταξύ του ΠΑΟ και του Ολυμπιακού. Ο Ζόραν μου απάντησε φυσικά και θα ήθελε. Πιστεύει ότι το πλεονέκτημα χάθηκε γιατί είχαν κερδίσει στο πρώτο αγώνα στη Θεσσαλονίκη με 14 πόντους και στον επαναληπτικό στο ΣΕΦ χάσανε 15, ο οποίος επαναληπτικός είχε γίνει 3 μέρες μετά τον τελικό του Κόρατς. Ο Ζόραν πιστεύει ότι αν ο αγώνας αυτός είχε γίνει μετά από μια εβδομάδα ή 10 μέρες, που η ομάδα είχε περισσότερο χρόνο ξεκούρασης, δεν θα είχανε με αυτή τη διαφορά, οπότε θα είχε το πλεονέκτημα έδρας. Και στην Ελλάδα όλοι ξέρουμε τι σημαίνει το πλεονέκτημα έδρας τελικά. Το ρώτησα αν θυμάται τη φάση με τα 5 δευτερόλεπτα που τη σφύριξε τότε ο διαιτητής στο τελευταίο αγώνα, και ο Ζόραν μου απάντησε φυσικά το θυμάται, γιατί δεν το έχουν σφυρίξει ποτέ ξανά τέτοια φάση. Γιατί στεκότανε, ο Ζόραν είναι πίσω από τη, αν θυμάστε τη φάση, ο Ζόραν στέκεται, ο αμυντικός είναι μακριά του, ο Ζόραν απλά κρατάει την μπάλα και ο διαιτητής σφυρίζει 5 δευτερόλεπτα. Τέλος πάντων, περασμένα, ξεχασμένα, θέλω να πιστεύω.
Να πω κάποια σχόλια εδώ που υπάρχουν από τον Άλεξ τον Μπόζι, ότι με Σκαβολίνη ήταν προημιτελικά, ημιτελικά λέει παίξαμε με Πανιόνιο. Σωστά, Πεχτούρα, ναι. Ζόρον, one spark, always spark. Και έχουμε ένα πολύ ωραίο σχόλιο από τον Βασίλη τον Μπουτσόρη. Zoran, great player and very valuable at any level of the game. Good old times while he was playing for PAOK. Congratulations, Christopher, having him tonight at the basket book. Και ο Τζον Νίκος Πέτρου κάνει μια ένα ωραίο σχόλιο. Κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα ένα Greek Basketball Hall of Fame, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε όλα αυτά τα υπεραστέρια από κοντά, ώστε να τους τιμήσουμε για την προσφορά τους στο ελληνικό μπάσκετ. Πρότασή μου να λάβει την πρωτοβουλία η ομάδα του Basketball στην εργασία με Σάκη κλπ. Και άλλα πίδια για το Σάκο. Αλλά λοιπόν, ας τελειώσουν με τα δικαστήρια και τα κακουργοδικεία και τα δεν ξέρω εγώ τι άλλα είναι μπλεγμένοι, και να δούμε πότε θα ξεμπλέξουμε να διοικηθεί το μπασκετάκι στην Ελλάδα. Εμείς εντάξει, δόξα τω Θεώ, ότι μπορούμε από το μετερίζι μας να συντηρούμε το ενδιαφέρον του κόσμου και εμείς περνάμε καλά, δε λέω. Τέλος πάντων, στενάχωρα πράγματα. Έχουμε κάποιο άλλο σχόλιο. Μας διορθώνει εδώ και τον ευχαριστώ ο Άλεξ ο Μπόζιος. In the quarter finals it was with Scavolini. Yeah, yes. In the semifinals, Panionios. Panionios. Yes, yes, was with Panionios. The game at Scavolini was not televised either by television, and fans were listening to it from the radio. The team had played bad, and only Nikos Bouduris was good at that game. I don't remember the game in the Scavolini in Pesaro, because I remember that we played very bad, you know, that yeah. game, you know, the recuperate the gap was difficult because they was with Carlton Myers, they had a very fantastic team, you know, at that time. And they came very, even the day before, you know, they I saw the practice, you know, they came very the confident, you know, that They was good, you know. They was playing bad, you know. But day after, you know, they changed completely, you know. They're different, you know. And the supporter, the PAOK, you know, they gave us really unbelievable push, you know, because you know they was supporting the team from even I think they was maybe 2 hours before the game. It was full packed, you know. The everybody was sitting, the singing, and for us was even starting bad at that game. You know, we won the by 40 points or something like that. You know, it's a really strange game, but you know they gave us the after possibility to play the semi final against Panionios and then the final against in Trieste in Stefanele. But you know the most important game I think that was the quarterfinals, because you know it was first game. I think so. The Soulis Markopoulos was the coach at that time, and I remember it was with the first game of his first game on the bench. But you know, after really second game, and we have really good season with him. You know, he finished the season in the very high level, and he was a very nice guy. You know, treating everybody and the fantastically. You know? And after that, I was very happy. You know, for him, you know, that he was became the fantastic coach. Andrea Metefrase. Ναι, μας είπε ο Ζόραν για το παιχνίδι εναντίον Σκαβολίνη, όπου δεν θυμάται το παιχνίδι στην Ιταλία, αλλά θυμάται τη ρεβάνς, όπου ο κόσμος του ΠΑΟΚ ήταν φανταστικός, τους φώναζε από το πρώτο λεπτό τα αγώνα, τους έδωσε την απαραίτητη όθηση που χρειαζόντουσαν για να κερδίσουν αυτόν τον αγώνα. Και ο Ζόραν θυμάται ότι ήταν και τα πρώτα παιχνίδια του Σούλη Μαρκόπουλου στον πάγκο, τον οποίο εκτιμά πάρα πολύ, θεωρείται ένας εξαιρετικός προπονητής. Και είχαν μια άψογη και πολύ καλή συνεργασία. Zoran, why did you leave PAOK? Because you know, I left the PAOK because you know it was the timing that Željko Bradović called me, you know, in Real Madrid. He was the reason, you know, because you know he was a friend of mine. We was together in the room, you know, my roommate in the national team, and he was a very successful coach, you know, and when he called you. Don't time think about this, you know, and even that it was difficult for me to leave the Thessaloniki, because I was really situation that
in Thessaloniki was fantastic. You know, the team was good. You know, the fans and the life and everything. You know, and after that, you know, it's also Madrid was not bad. You know, Real Madrid is big name of basketball at that time. They won the EuroLeague the year before. Sabonis left to he signed for Portland, and I was there for 1 year, really enjoying basketball also in Madrid. Jacob was, I think it was 3 or 4 years. This week was third title with EuroLeague with Real Madrid after 20 years. You know, they won first time. You know, for me was honor. You know, to play in Real Madrid. You know, to see that the team was not so good. You know, because a lot of changes. It was six, I think, so 7, 8 new players. You know, that year. But you know, it was good season the basketball, because we played the Final Four in Paris, and we lost the semifinal by leading by 16, 17 points, you know, against Barcelona at the time. But my opinion was, if Ivo was classified for the final and playing against the Panathinaikos, I think so we can beat them, you know, because you know we was different, and we played very good against Panathinaikos that season. Were there any financial problems in PAOK? Yeah, but you know they and the financial problem, of course, you know, because you know they I think so that they owe me a lot of money at that time, you know, I think so maybe half of the contract, you know, but you know it's just, I never ask about anything, you know, because you know it's just, the situation was the good, you know, I was the playing, and they allowed me to play in Real Madrid after that, you know. This is for me, I have just fantastic memories from PAOK. You never took the money that you own. Maybe 5% of this amount. You know. Andrea, πρέπει να μεταφράσουν. Περιμένουν οι. Λοιπόν, ρωτήσαμε τον Ζόραν γιατί έφυγε από τον PAOK. Λοιπόν, ο Ζόραν μου απάντησε ότι έφυγε από τον PAOK γιατί δέχτηκε την προσφορά της Real Madrid, όπου ήταν προπονητής ο Ζέλικο Μπράδοβιτς, τον οποίο ήταν συμπαίκτες και στην εθνική ομάδα. Και συγκάτοικοι στο δωμάτιο. Ναι, σωστά, και συγκάτοικοι στο δωμάτιο. Ήταν ένα μεγάλο κίνητρο για τον Ζόραν να παίξει στη Ρεάλ και στη Μαδρίτη. Είχε μια πολύ καλή σεζόν στη Μαδρίτη με τον Ομπράντοβιτς. Ο Σαμπόνης είχε φύγει για το Πόρτλαντ, οπότε ο Ζόραν ουσιαστικά ήταν ο αντικαταστάτης του Άρβιντας. Όποιος έφυγε, πήγε ο Ζόραν. Ορίστε. Έφυγε ο Ράτσα, πήγε ο Ζόραν. Έφυγε ο Σαμπόνης, πήγε ο Ζόραν. Έτσι. Ζόραν, actually, Thanasis is right. Either a really good agent, or you were very smart to make the proper moves on the right time. Raja goes to the Boston Celtics, you fill in his shoes. Arvidas Sabonis is going to Portland, you sneak into Real Madrid. But this is not my fault. Eh? Pasulas left for Olympiacos. Pasulas going to Olympiacos. Boom! Zoran Savic is there. I'm not sure, you know, that this is. I think so. It was also always was the Serbian coaches there, you know, nothing strange. Okay, λοιπόν, okay. Για να συνεχίσουμε, και ρώτησα πριν στον Ζόραν αν υπήρχαν κάποια οικονομικά προβλήματα για την εποχή στον ΠΑΟΚ. Ο Ζόραν μου απάντησε προφανώς και υπήρχαν. Ακριβώς όπως σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Λυπούμαστε, αλλά έτσι είναι. Μας είπε ότι χάρισε αρκετά χρήματα από το συμβόλαιό του. Το 95% χάρισε. Ναι, το ρώτησα αν πήρε κάτι και μου είπε το 5%. Όχι, πήρε τα μισά, του χρωστούσαν τα μισά λεφτά, και από τα μισά λεφτά που του χρωστούσαν πήρε το 5%. Πήρε το 5%. Οπότε καταλαβαίνουμε. 5% δηλαδή πήρε. Δεν είναι μορφή αυτή για τον ΠΑΟΚ, έτσι. Όχι, τι μορφή. Δυστυχώς έτσι ήταν η κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ και είναι ακόμα. Ιστορική καταγραφή ήταν αυτό. Δεν ήταν τι εμείς το κάναμε. Χρήστο, θέλω να το ρωτήσω για την Παρτιζάν. Γιατί yeah, εγώ... So, okay, Zoran, we finished all chapters of your playing career. Let's get to today. You were announced 2 weeks ago as the new general manager of one of the most historical clubs in Europe, of Partizan. Yes. Okay, yes. We want to wish you good luck, and we want to wish that through you and your presence there, Partizan produces new great basketball players like she used to produce in the past. I just want to remind our viewers some historical facts of Partizan.
Partizan is a men's professional basketball club based in Belgrade, Serbia. I'm reading Partizan from the Wikipedia. It's a part of the multi-sports Belgrade-based club Partizan. The club is a founding member and a shareholder of the Adriatic Basketball Association. Να και κάτι καινούριο. Είναι και ιδρυτικό μέλος η Partizan, αλλά και μέτοχος Αδριατικής Λίγας. Μάλιστα, ενδιαφέρον αυτό, παιδιά. And competes in the ABA League, the Eurocup and the Basketball League of Serbia. Partizan has won 48 trophies and is the holder of the 21 national champion titles. Partizan has won 16 national basketball cups, 6 Adriatic championships, and 1 ABA League Super Cup. And the most notably, the European Champions Trophy of the Final Four of the EuroLeague η 99-2, το θυμάμαστε όλοι, τη μεγάλη εκείνη ομάδα της Partizan, όταν στο τελικό, in the final game, we all remember the buzzer beater by Alexander Georgievich, which ranks among the most famous shots in basketball history, Zoran. Also, Partizan has won 3 Korać Cups in 1978, 1979 and 1989 and participated in 4 EuroLeague Final Fours. I just wanted to remind our viewers of briefly of Partizan's history. So where does Partizan stand at this moment? Are you guys going to have a rebuilding period, Zoran Savic? Yes, we need to rebuild a little bit of everything because, you know, see the club results right now, they are not so good, you know, because we are now the 7th or 8th position from 14 teams in Adriatic League. And really, we have a lot of players under the contract, maybe 80% of the team we have under the contract for the next season. And really, we need to put a lot of effort to rebuild everything because, you know, to change the philosophy because, you know, Partizan philosophy was producing the players. Right now, that the last year, in the even Red Star, you know, that in Serbian basketball, everybody played with 8, 9, 10 the American players in the team. The problem that we have right now, we don't have the youth players, you know, from youth categories, they are ready to contribute immediately. And we need to rebuild the junior team, the cadet team, and then from and maybe we'll take the time. But you know, I know where I am. We don't have so many times. You know, there's so much time. You know, and we need to start to win immediately, you know, because you know, wearing the dress of Partizan Belgrade, we cannot say, look, we have the like 10 years project, you know, first 6 years we'll rebuild everything and this are winning 7th year. You know, this is not, you know, I know where I am and that we need to do rebuilding and the reconstruction of the team and then try to win something, you know, in this period. Χριστό, συγγνώμη, ο Ζόραν είπε κάτι που με σόκαρε. Είπε, αν άκουσα καλά, ότι το σέρβικο μπάσκετ και δει η Παρτιζάν δεν παράγει παίχτες. Είναι τραγικό αυτό. Η σέρβικη σχολή δεν παράγει παίκτες. Η σέρβικη σχολή δεν παράγει παίκτες και μας εξήγησε το γιατί στο αρχικό κομμάτι της εκπομπής λόγω των 6, 7, 8, 10 νοματέων ειδικών σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά για τους καλοπροαίρετους. Εγώ είμαι κακοπροαίρετος και το ξέρει όλη η Ελλάδα πλέον. Οι οποίοι περιτριγυρίζουν σαν τις φύκες τα παιδιά, ο καθένας θα τους πει το μακρύ και το κοντό του. Δεν υπάρχει ο κύριος μέντορας όπως παλιότερα, όπως υπήρχε ένας Νίκολιτς, όπως υπήρχε ένας Σκάνσι, ένας Μάλκοβιτς, ένας όλοι αυτοί οι μεγάλοι μέντορες του σέρβικου μπάσκετ που τους ακούγανε με ευλάβεια οι νεότεροι προπονητές αλλά και οι παίκτες. Ατζέντιδες έχουν μπει στην εξίσωση και όλοι πάνε, τα νέα παιδιά σκέφτονται τον ατομισμό, πώς θα διακριθούμε τα στατιστικά τους και τη γρήγορη κονόμα. Και χτες, αν θυμάσαι στην εκπομπή της March Madness που κάποια στιγμή με έπιασε η τρέλα μου και του τάπα του Brad Davidson, του assistant coach από το South Dakota, ότι αυτό το one and done, αυτή η ιστορία που έχει κάνει το NBA και το NCAA που μπορούν τα παιδιά να φεύγουν κατευθείαν από το high school πλέον και να πηγαίνουν στο NBA, είναι καταστροφικό
και για την ακαδημαϊκή μετέπειτα και επαγγελματική καριέρα των παιδιών στον κανονικό κόσμο, αλλά και για το κομμάτι του μπάσκετ δεν αναπτύσσονται ούτε σαν προσωπικότητες, ούτε οριμάζουν σαν αθλητές, και γι' αυτό υπάρχει πρόβλημα στην παραγωγή σε παγκόσμιο επίπεδο. Χρήστο, να πάμε προς το τέλος. Να πάμε εγώ, παιδιά, προς το τέλος. Σας πω, τώρα που βλέπω αυτή τη στιγμή, ότι αυτή τη στιγμή η Παρτιζάν έχει 7 Αμερικάνους. Παρτιζάν. Next. Zoran, at this moment, Partizan has 7 Americans. Is that right? Yes, we changed a lot of Americans during the season. I came 2 weeks ago, you know, because you know, now it's just already done. We are out of the final four of the playoff. In Adriatic League, you know, we are out of the Euro Cup. And now in Serbian League, you know, but in Serbian League you have just four Americans that can play. And that really it's devaluated the league, you know, because the league is not so important, you know, right now. Because, you know, even the young players, they don't play even in the first Serbian division. You know, they have a lot of old players, you know, that the level of the league is not so good. You know, it's just the situation is not easy, you know. So this is not easy because, you know, a lot of young kids, they left the country, you know, they want to play outside, they go to NCAA, or they're dreaming about the NBA, but we need to change this to give them the possibility to play. If not, you know, this is only the way how you can fight, you know, with this situation, to give the possibilities to the players who are ready to play to the highest level. This is no other way, you know, no other way. Να συνδέσω το τελευταίο αυτό που μας είπε Ανδρέα και Θανάση με ένα κομμάτι πάλι που μας ανέφερε στην αρχική φάση της εκπομπής. Μας είπε ότι στα χρόνια τα δικά του, για να φύγει ένας Ιουκοσλάβος να πάει στο εξωτερικό, έπρεπε να γίνει 28 χρονών. 28 χρονών, ναι. Υπήρχε νόμος. Ο μόνος που έφυγε προφανώς με κάποια πρωθυπουργική παρέμβαση ήταν ο Ντράζεν Πέτροβιτς, που φύγε μικρότερος να πάει στη Ρεάλ. Πρωθυπουργική παρέμβαση και 2 εκατομμύρια δολάρια, Χρήστος, κατάλληλους ανθρώπους. Στη Γενική Γραμματεία του Κόμματος. Ακριβώς. Έτσι. Άρα λοιπόν ήταν ηλίου φαϊνότερο και ήταν και επόμενο ότι η ενωμένη τότε Γιουγκοσλαβία κράταγε τα ταλέντα της και τα αναδείκνυε. Μπορεί βέβαια τα ταλέντα και οι παίκτες τότε να έπασχαν οικονομικά, έτσι, γιατί κακά τα ψέματα δεν υπήρχαν απολαβές στα καθεστώτα τότε, ιδιαίτερες απολαβές. Όμως μετά που έπεσε το τείχος, και πολύ περισσότερο σήμερα, ακούσαμε τον ίδιο τον Ζόραν Σάβιτς να μας λέει ότι δεν μπορούμε να κρατήσουμε τα παιδιά σε χλωρό κλαρί. Δηλαδή φεύγουν είτε πάνε στο NCAA, που εντάξει, εκεί πέρα θα μάθουν και 5 γράμματα, θα παίξουν σε ένα καλό ανταγωνισμό, αν πέσουν σε καλό προπονητή, γιατί έχει εκεί πέρα στην Αμερική κάτι ούφο ακόμα. Και συν ότι την μείωση της παραγωγής παικτών λόγω ποιών των περισπασμών που υπάρχουν. Κινητά, Instagram, Facebook, TikTok, και δεν συμμαζεύεται. Έχουμε κάνει και ειδική εκπομπή εδώ, αγαπητοί τηλεθεατές, με τη δόκτωρα Φρόσο Πατσού για τη λεγόμενη Generation Z. Generation Z. Μπορείτε να ανατρέξετε στο κανάλι μας στο YouTube και να ψάξετε να βρείτε την εκπομπή μας με τίτλο Generation Z με τη δόκτωρα Φρόσο Πατσού, που αναλύει τα συν και τα πλην και το τι πρέπει να προσέχει ο γονέας, ο προπονητής, αλλά και το ίδιο το παιδί, όντας η σύγχρονη γενιά της υπερτεχνολογικοποίησης και της υπερπληροφόρησης. Πριν συνεχίσουμε, να πούμε ότι κάπου εδώ τελειώνει ο διαγωνισμός. Ζόραν, I would like to ask you to tell me 3 numbers from 1 to 58 for our giveaway. 3 numbers for from our, for 1 lottery. To 58. 13, 17 and then 6 and 35. 13, 17, 35. Οκ, για να μας πούνε από το control το ποιος κερδίζει. Έχω μια ερώτηση, Χρήστο. Έχουν ο Τάρλατς που έχουν, είναι ο γιος του Dragan. You who have Tarlats in your... Who is this guy Tarlats you're having? Is it Taki's son? Yes, Taki's son. Yeah. Oh, he my God. His... Yeah, Taki's son, but he is injured now because, you know, he broke his
ACL last year, you know, but he's out of the team right now. And but he's really talented, really nice kid, very educated. In the of course, he's Takis kid. So, ο γιος όντως πολύ εύστοχο το η ερώτηση του Θανάση του Κασαπίδη. Ο μικρός ο Τάρλας, ο γιος του Τάκη, έτσι τον λέγαμε εμείς χαριτολογώντας τον Ολυμπιακό, του Ντράγκαν Τάρλατς, τον έχει παίκτη τον πιτσιρικά στην Παρτίζαν ο Ζόραν Σάβιτς. Είναι πάρα πολύ ταλαντούχος, μικρός, αλλά έπαθε ένα τροματισμό στο γόνατο και σιγά σιγά επανέρχεται. How old is a little Tarlats, Zoran? 18. Yeah, 18, I think, something like that. And he's like, how tall is he? I'm not sure because I didn't saw him yet. I saw him maybe 2 years ago. He get injured last year, you know. But for sure that he's not tall like his father, but you know he's tall enough. 203. Yeah, 203. He's like 6'7". Okay. Yeah. Okay. Let's proceed. Έχεις κάποια ερώτηση? Έχω δύο ερωτήσεις ακόμα. Προχώρα. Zoran, I have two more questions that I believe that they are going to like you. From all the teammates that you have played during your career, I want to ask you just for one. Ivy Lester. Ivy Lester was really the young kid when he came to Split. He was first American. It was very strange, you know, how they find him because the three players left the team and they brought him. And he was out of the shape completely, you know. He was not ready, you know, to play at that level. But you know, little bit, you know, they get in shape and he lost the weight. And then in the final four, they help us a lot, you know. They really play very good in the final game against Barcelona. He said in Paris that I am the best American at playing in Europe. Do you remember that? I don't remember, but you know, he was a really funny guy, you know, a nice kid. Okay, and my second question. Κάτσε να το μεταφράσω γιατί έχει πλάκα αυτό. Λοιπόν, του λέει ο Ανδρέας του Ζόραν, του λέει θέλω να σε ρωτήσω, λέει, για ένα παλιό συμπαίκτη. Τώρα εγώ περίμενα να ακούσω κάποια super duper παιχτάρα που έπαιξε στο NBA και μας λέει για ένα τουρίστα εδώ, για τον Avi Lester. Μόλις το άκουσμα του ονόματός του ο Ζόραν στην αρχή έτσι μηδίασε, είχε έρθει, μας είπε, τελείως αγύμναστος, χοντρός, δεν ήξερε που βρισκότανε και απορούσε τότε ο Ζόραν και οι συμπαίκτες του πώς τον κουβαλήσαν αυτόν τον τύπο τότε στην Παρτίζαν, όμως γυμνάστηκε. Θα σου πω εγώ, Χρήστο, πώς τον κουβαλήσαν, γιατί δίνανε 15.000 δολάρια γι' αυτό. Κατάλαβα. $15,000 Ivy Lester earned that year. That's why they brought him over. Yeah, but everybody was look. But everybody was in the range between 15,000 and 20,000 in our team. This is the average salary. You know, every salary for the season. Every salary for the season. Ο Lester δεν ήξερε μπάσκετ. Στον παιδί ματικά δεν ήξερε μπάσκετ. Είχε τρομερά αθλητικά προσόντα. Ήταν πεισματάρης, ήταν μαχητής. Και στον τελικό με την Μπαρτσελόνα έκανε το μερό παιχνίδι απέναντι στον Όρις. Όντως. Και έλεγε τότε ότι είμαι ο καλύτερος Αμερικανός που παίζει στην Ευρώπη. Και βέβαια μετά από 2 χρόνια σταμάτησε να παίζει μπάσκετ. Ναι, λοιπόν, εντάξει. Συγγνώμη και την εκφρασή μου, ήταν κατσίκι ο Λέστερ. Κατσίκι, ναι, κατσίκι. Λοιπόν, πάμε στην τελευταία ερώτηση, να πούμε τους νικητές και να κλείσουμε. Zoran, my last and second question. You have one shot. And for the winning game, who takes it? Bane, Sasa, Tony, Peja, or Dejan? Bane. Bane? Bane. Bane. Bane was unbelievable talented. I never saw somebody with the shooting mechanic with quality. He came up the practice, you know, that after 2 months injured, the maybe 15, 20 minutes of the practice, and, you know, practice is finished. And first guy who go to the locker room was Bane. You know? he never practiced, you know, he never left after the practice, you know, to practice the shot and everything. And then the day after, he scored 30 points. You know? I think so. It's not normal. He was unbelievable, talented, and very good passer, you know. He assists very good. And
nice guy. He's, I love Bane. Bane was one of my best friends, you know, because you know we played together after in Bologna, and he was really the very relaxed, you know, playing basketball. And but you know, it's in the important games he always came up. Χρήστο, πες αυτό για τα αποδυτήρια, σε παρακαλώ. Όχι, πες εσύ την ερώτηση, πες την ερώτηση. Ρώτησα τον Ζόραν σε ένα παιχνίδι το οποίο κρίνεται στο τελευταίο σουτ, ανάμεσα στον Μπάνε, τον Ντανίλοβιτς, τον Τόνι Κούκοτς. Τον Μποντιρόγκα. Τον Τίγαν Μποντιρόγκα και τον Πέτζας στο Γιάκοβιτς, σε ποιον θα ήταν το τελευταίο σουτ. Και χωρίς να το σκεφτεί ο Ζόραν μου απάντησε τον Μπάνε, κατευθείαν. Και μου είπε ότι ο Μπάνε ήταν παίκτης μεγάλων αγώνων. Παρότι δεν τον είχε δει ποτέ, όταν τελείωνε η προπόνηση, ο Μπάνε έφυγε κατευθείαν για τα αποδυτήρια. Δεν τον είχε δει ποτέ να κάνει προπόνηση στα σουτ. Αλλά γίνεται, ας πούμε, μετά από δύο μήνες τραυματισμό και έμπαινε μέσα και σκόραρε 20-25 πόντους. Μας είπε ότι είναι ένας από τους καλύτερους του φίλους και επίσης και τρομερός πασέρ. Ισχύει αυτό για τον Μπάνε. Όντως, όντως. Λοιπόν, Zoran, allow us to announce the winners of our tonight's giveaway, of our tonight's lottery. Mr. Baolakis Adonis wins the basketball cup like mine. Κύριε Μπαλολάκη, απλά να μας γράψετε ένα μήνυμα στο Messenger τη σελίδα μας The Basketbook αν προτιμάτε μαύρο σαν το δικό μου ή πορτοκαλί. Ο κύριος Δημήτρης Μιλωνάς κερδίζει τη θαυμάσια γυαλιστερή φανέλα Basketbook χρώματος μαύρου πορτοκαλί και ο κύριος Δημήτρης Τσαμουρτζής κερδίζει τη φανέλα Michael Jordan, θαυμάσια κι αυτή, φανταστική φανέλα. Κερδίζει τη φανέλα Michael Jordan Paris Saint-Germain. Ο κύριος Μπαλολάκης, επαναλαμβάνω, καπέλο basketball. Ο κύριος Μιλωνάς, φανέλα basketball. Ο κύριος Τσαμουρτζής, φανέλα Michael Jordan. Και οι τρεις κύριοι να στείλετε το μήνυμά σας και τα νούμερά σας και το χρώμα, ειδικά για το καπέλο, στην σελίδα μας The Basketbook. Έχουμε κάτι τελευταίο. Κλείνουμε. Εγώ έχω κλείσει. Okay. Zoran Savic, it was such an honor. Thousands of Greek basketball freaks watched us tonight. You're a basketball persona totally accepted by the fans of all clubs here. Every single fan of every club here respects you and loves you. We have many more messages but we did not have time to read them. Thank you so much. We hope to have you again in another podcast, perhaps with one of your former teammates. Yeah. Okay. Thank you so much. Really enjoying, you know, speaking about the basketball. And the Greece is really my second country. Thank you so much for the invitation. Okay, good luck with Partizan. We're going to be watching you closely. And next year, after you guys made a couple of big wins, we would love to host you here with one of your players or with your head coach. Okay, fantastic. No problem. Λοιπόν, πριν αποχαιρετήσουμε τους τηλεθεατές μας, να αναφέρουμε ότι αύριο το βράδυ στις 8 παρατέταρτο όμως φιλοξενούμε τη φοβερή τρίποντη του φετινού NCAA, ένα κορίτσι φαινόμενο όπως την αποκαλούν οι Αμερικάνοι φέτος, την Ιωάννα Τιγκριμίλη, την κορυφαία τριποντέρ στο NCAA, την οποία θα την παρουσιάσουμε αύριο μαζί με την προπονήτριά της, την Molly Goodenbour. Λοιπόν, αύριο το βράδυ, 8 παρατέταρτο, Ιωάννα Κρυμίλη, Molly Goodenbour, απευθείας από το University of San Francisco, να μας μιλήσει η Ιωάννα και η coach της για το φετινό NCAA γυναικών. Τις φιλοδοξίες της Ιωάννας, τα όνειρά της ήταν μόνο πρωτοετής φέτος. Αντρέα Τσεμπερλίδη, Θανάση Κασαπίδη, αδέλφια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας, παρέα. Αγαπητοί μας τηλεθεατές, φίλοι του Basketbook, ευχαριστούμε που μας παρακολουθούσατε. Εσάβριο τα σπουδαία, 8 παρατέταρτο αύριο, Άννα Κρυμίλη, Μόλεν Γκούντεμπορ από το Πανεπιστήμιο του Σαν Φρανσίσκο. Καλή σας νύχτα.